σήμερα έχω το αγόρι μου, το Βασίλη το Τζίμα, με τον οποίο πάντα περνά πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Φαίνεται εξάλλου. Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο, Νατάς. Εγώ σήμερα που έχω φίλους στο σπίτι, θέλω να μου πεις τι να φτιάξω για το βράδυ. Θέλω όμως κάτι σε κρεατικό μπέργκερ. Θα σου ετοιμάσω το καλύτερο μπέργκερ που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Και το πιο γρήγορο. Ναι. Το σημαντικότερο γιατί αυτό θέλει. Να μην χάλαμε πολύ χρόνο στην κουζίνα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με τι θα γαρνίρουμε τον μπέργκερ. Θέλω να πάρεις το λάχανο, να ρίξεις μέσα το ξύδι. Αυτό. Ρίξεις ξύδι, ναι. Θα ρίξεις ζάχαρη. Και θα στύψεις και τα lime. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα μας. Μάλιστα. Θα πάω ένα τηγανάκι. Βάλαμε για να δώσουμε αυτή την barbecue γεύση. Και τώρα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βάση μας για το κιμά. Ωραία. Θα πω ένα τηγάνι. Λοιπόν, έχουμε πάρει κρεμμύδια στη φάδο γιατί είναι πιο γλυκά. Θα τα βάλουμε μέσα στο κιμά, θα τα σοτάρουμε πρώτα. Θα βάλουμε λίγο bacon. Back bacon, όμως θα βάλουμε το κλασικό το bacon που γίνεται από πανσέτα. Τώρα θα βάλουμε λίγο καμνιστή πάπρικα πάλι. Μέχρι να γίνουν αυτά εδώ, εσύ άμα θες να κόψω τα κομμάτια, εγώ να κόψω λίγο το τυρί. Τα βάζω στο προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, 220 για 7 με 8 λεπτά. Μάλιστα. Εντάξει. Μητέλης. Ναι, νομίζω ότι είναι έτοιμα. Νομίζω. Δεν είμαι 100%, αλλά είναι έτοιμα. Για μένα είναι έτοιμα. Α, και για μένα είναι έτοιμα. Πω πω, το τσένταρ από πάνω. Είναι χρούστα. Πρόσεχε και έτσι τώρα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις τώρα τα ψωμάκια, το λαχανάκι και το ένα πιάτο. Α, πιάτο.
Φορά, σου έτσι. Τα δίνω και μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Να μου τα δίνει αυτή η φορά. Πρώτη, εγώ θα περιμένω να πάω μαζί με τα παιδιά στο τέλος. Καλά, εννοείται. Τι περιμένεις τώρα εγώ να φάω. Να δοκιμάσεις, αλλά θα καείς πάλι, επειδή είναι όλα ζεστά. Γι' αυτό το οπότε... λέω. Εγώ δεν με ξεγελάς. Θα κρυώσουν λίγο και αμέσως μετά θα τα φάμε όλα. Βασίλου Τζί, μας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Σε περιμένω στην επόμενη εκπομπή. Με χαρά πάντα, το ξέρεις αυτό. Να δούμε τι θα μας φτιάξεις την επόμενη φορά. Σου βάζω τεστ κάθε φορά. Ωραία, χαίρομαι. Να το ξέρεις. Θέλω να μου πεις με το βαθμό θα μου δίνεις μετά. Α, ναι. Εντάξει. Ωραία. Πώς θα πήγα γενικότερα. Είμαι σε καλό δρόμο, πιστεύω. Νομίζω ότι είσαι στον καλύτερο δρόμο. Ευχαριστώ.